Δεύτερη ημέρα από τα Χριστούγεννα σήμερα, αγαπητοί μου. Δεύτερη ημέρα από την Μητρόπολη αυτή των εορτών. Και παρά την εγκύτητα του σπουδαιοτάτου και ασυλλήπτω αυτού γεγονότος εις ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η Εκκλησία μας θέτει ως τιμόμενο πρόσωπο πιο άλλο την Πανάχραντον και υπέραγνων Μητέρα του Εμμανουήλ, την Μητέρα όλων μας, την Υπεραγία Θεοτόκου. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να πράξει διαφορετικά, διότι αν δεν υπήρχε η Παναγία μας, δεν θα έβρισκε κατάλληλο τόπο για να σκηνώσει ο ύψιστος Θεός. Έγινε το καθαρότατο και ευρυχωρότατο δοχείο που δέχτηκε στα σπλάχνα της αυτό το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, των μονογενή Υιών και Λόγων του Θεού Πατρός, όντως μυστήριων ξένων και παράδοξων, όπως εκφωνεί του στο πανηγυρικό του λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς μπόρεσε ο αχώρητος Θεός να χωρέσει σε ανθρώπινη σάρκα στην ευλογημένη κοιλία της Παρθένου? Όλα αυτά τα ποικίλα και πρωτόγνωρα συναισθήματα και ερωτήματα προσπαθούμε καταπληκτική δεξιοτεχνία να παρουσιάσουν οι Άγιοι Υμνογράφοι της Εκκλησίας μας, με βαθιά θεολογικά νοήματα, αλλά και με περισσή λογοτεχνική καλλιέπεια παρουσιάζουν ευλαβικά όλο το μήκος και το πλάτος, το ύψος και το βάθος αυτής της μεγάλης εορτής. Σε ένα από τα πολλά τροπάρια που ακούσαμε και σήμερα θα σταθούμε λίγο, για να σφραθούμε την παραδείσια ευωδία που αναδίδεται από τα νοήματά του. Ανήκει στην απαράμιλη μνογραφική γραφίδα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος μαζί με τον θετό αδελφό του Άγιο Κοσμά τον Μελωδό απετέλεσαν τις υψηπετείς πτέρυγες που οδηγούν τόσους αιώνες τώρα όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στα υψηλά νοήματα των δεσποτικών, θεομετωρικών και αγιολογικών εορτών. Γράφει ο Όσιος Ιωάννης στην πρώτη οδή του Ιαμβικού του Κανόνα: «Έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, υγρών θαλάσσης κύμα χερσό σας πάλε, εκών δε τεχθήσε κόρης, τρίφων βατήν πόλου τίθησιν εμήν, ον κατ' ουσίαν ίσον τε πατρί και βρωτής δοξάζομεν». Δηλαδή, έσωσε τον Ισραηλιτικό λαό θαυματουργώντας ο δεσπότης Χριστός, αφού μετέβαλε το υγρό κύμα της ερυθράς θαλάσσης σε ξηρά, τότε την εποχή εκείνη. Εκουσίως δε τεχθείς από την απείρανδρο κόρη την Παναγία, κατέσε βατό τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό, αυτόν τον Δεσπότη Κύριο, ο οποίος είναι ίσως με τον Θεό Πατέρα κατά την ουσία ως Θεός, αλλά και ίσως με τους ανθρώπους κατά την ουσία πάλι ως άνθρωπος, αυτόν δοξάζουμε. Αναφέρει ο Ιερός Δαμασκηνός δύο μεγάλα γεγονότα, την διάβαση της ερυθράς θαλάσσης από τους Ισραηλίτες και την ανανθρώπιση του Κυρίου, η οποία μας άνοιξε τις πύλες του ουρανού. Ουσιαστικά δηλαδή παρουσιάζει δύο διαβάσεις, η μία από τη γη της αιχμαλωσίας στην γη της επαγγελίας και η άλλη από την εποχή του νόμου στην εποχή της χάριτος. Δύο διαβάσεις οι οποίες ήταν, είναι και θα είναι καθοριστική σημασίας τόσο για τον ιστορικό Ισραήλ όσο και για το νέο Ισραήλ, την Εκκλησία, εμάς τους χριστιανούς. Τότε ο Ισραηλιτικός λαός ξέφυγε από την δουλεία των Αιγυπτίων. Τώρα ο Ορθόδοξος λαός ξεφεύγει από την δουλεία των νοητών Αιγυπτίων, των δαιμόνων. Τότε οι Εβραίοι απειλάχτηκαν από την ιδωλολατρία. Τώρα εμείς οι χριστιανοί απαλλασσόμαστε από την ποικίλια αμαρτία. Τότε το Ισραήλ οδηγήθηκε στην γη της επαγγελίας. Τώρα η Εκκλησία μας οδηγείται στην ουράνια βασιλεία. Έως την ενανθρώπιση υπήρχε σκοτάδι στη γη. Ο θάνατος και η αμαρτία κυρίευαν. Ο αχόρταγος Άδης κατέπινε τις ψυχές όλων των ανθρώπων, δικαίων και αδίκων. Η σχέση μας με τον Θεό περιριζόταν σε εξωτερικές μόνον προσεγγίσεις. Με τον ερχομό όμως του Κυρίου στη γη άλλαξαν τα πάντα. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον πανηγυρικό του λόγο την ημέρα αυτή:
πάλι διαλύεται το σκοτάδι, πάλι δημιουργείται το φως, όπως τότε στην αρχή της δημιουργίας. Το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης υποχωρεί, το πνεύμα της Καινής Διαθήκης κυριαρχεί. Φεύγουν οι σκιές, έρχεται η αλήθεια. Ο λαός που καθόταν στο σκοτάδι της αγνίας, ας δει το μεγάλο φως της εμπειρικής και κατέστησιν γνώσεως του Θεού. Οι νόμοι της φύσεως καταλύονται, ο άσαρκος σαρκώνεται, ο Θεός Λόγος λαμβάνει σώμα υλικό, ο αόρατος γίνεται ορατός. Αυτός που δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει, τώρα μπορεί να ψηλαφηθεί. Ο άχρονος αποκτά χρονική αρχή. Η φλογίνη ρομφαία που φύλαται τον Παράδεισο από τους ανθρώπους εξαφανίστηκε. Τα χειρουβίμ άνοιξαν τη θύρα για τη μετάληψη του ξύλου της ζωής του Χριστού. Το μεσότυπο του φραγμού μεταξύ Θεού και ανθρώπου διαλύθηκε. Επήλθε η συμφιλίωση, η ειρήνη. Με ποιο τρόπο όμως, σύμφωνα με τον Ιερό Υμνογράφο, έγιναν όλες αυτές οι καταπληκτικές αλλαγές? «Εκών τεχθείς εκόρης», γράφει στον τρίτο στίχο του Τροπαρίου. Λαμβάνοντας δηλαδή σάρκα και οστά, γενόμενος άνθρωπος εκουσίως, εκόρης από την Παναγία, από την Πανάχραντο Θεοτόκου. Εκουσίως ενανθρώπισε ο Θεός Λόγος, εκουσίως έλαβε ανθρώπινο σώμα και ψυχή, εκουσίως διήλθε όλα τα στάδια της ανθρωπίνης ζωής και μάλιστα με τον πιο αφανή, φτωχικό, απέριτο αλλά και σκληρό τρόπο. Εκουσίως, διότι η αρχαία βολή του, το πρώτο θέλημά του από την αρχή της δημιουργίας μας, ήταν να βρίσκεται ανάμεσά μας, να ζει μαζί μας. Και αυτό το κατόρθωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, δια του μεγίστου προσώπου που λέγεται Κυρία Θεοτόκος, πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Η Παναγία μας έγινε η πύλη του ουρανού, η πύλη της σωτηρίας. Η Παναγία μας έγινε η κλίμαξη επουράνιος, διείς κατέβει ο Θεός, και ταυτοχρόνως έγινε και η γέφυρα η μετάγουσα τους εκ γης, εμάς τους ανθρώπους, προς τον ουρανόν. Η Παναγία μας έγινε η κλίση της Βασιλείας του Χριστού, της ουρανίου Βασιλείας. Γράφει ο προστάτης μας Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η Κυρία Θεοτόκος, μόνη ασυγκρίτως ηγάπησε των Θεών υπερ πάντα άνθρωπον. Αυτή μόνη υπερ πάντα υπήκουσεν εις το θέλημά του. Αυτή μόνη εστάθη χωρητική και δεκτική όλων εκείνων των φυσικών και υπερφυσικών χαρισμάτων που διεμήρασεν ο Θεός εις όλη την κτήση. Και γι' αυτό έγινε ικανή να δεχτεί τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και έτσι ολοκληρώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, να ενωθεί δηλαδή η κτήση με τον κτίστη. Όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάριν, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση. Θα μπορούσαμε επομένως να γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς την υπεραγία Θεοτόκου? Δεν είναι δυνατόν. Αυτή είναι η αιτία της χαράς μας. Αυτή είναι η πηγή της ζωής. Αυτή είναι η καταφυγή και το αγαλίαμά μας. Τι ήταν όμως αυτό που είχε η Παναγία και το οποίο προσήλκησε την προσοχή του Κυρίου ώστε να σκηνώσει εν την κοιλία αυτής? Μας το μαρτυρεί η ίδια Θεοτόκος στην οδή που ανεφώνησε μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ κατά τη συνάντησή της με τη μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, την Ελισάβετ. Είπε η Κυρία Θεοτόκος ότι επέβλεψεν ο Κύριος επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, διότι ο Κύριος επέβλεψε στην ταπείνωση της δούλης του. Το σημάδι συνεπώς που πρέπει να έχουμε για να προσελκύουμε την προσοχή του Θεού είναι η ταπείνωση. Το λέγει άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος, «Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου, ποιο να προσέξω, σε ποιο να ρίξω το βλέμμα μου, παρά στον ταπεινό και ήσυχο και αυτόν που τρέμει τα λόγια μου». Αυτήν ακριβώς την ταπείνωση είχε η Κυρία Θεοτόκος και αξιώθηκε να δεχθεί σας πλάχνα της τον δρακή την πάσα έχοντα κτίσει. Ο Άγιος Νικόδημος συμπληρώνει, ήταν η Παρθένος όλος διόλου κατοικητήριο μετριοφροσύνης. Μετριοφροσύνη δε λέγω,
όχι εκείνην όπου έχει λόγια και σχήματα και φορέματα ταπεινά, αλλά αυτή που κτίζει το Πανάγιο Πνεύμα στα έγκατα του ανθρώπου, εν το βάθη της ψυχής και της καρδίας εριζωμένη. Φάνηκε δε η βαθιά ταπείνωση της Θεοτόκου πρώτα-πρώτα από την απάντηση που έδεσε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ. «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», είπε ταπεινά. Δεν προέβαλε δικαιολογίες ή ταπεινολογίες. Είπε αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές την ημέρα, χωρίς ίσως να το νιώθουμε ιδιαίτερα. «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Ακόμη σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος, «Στο χάσου πόσον φίλοι της ταπεινώσεως ήταν η Παρθένος, ώστε προτίμησε κάλλιο να πέσει εις πειρασμούς και να υποπτευθεί ως κλεψίγαμος, πάρεξ να νομιστεί ως υπερήφανος, γνωστοποιώντας το μεγάλο χάρισμα της κυοφορίας του υψίστου Θεού». Και συνεχίζει, «Κατά αλήθειαν, απορεί κάθενους και εξίσταται κάθε διάνοια για την ταπείνωση της Θεοτόκου, διότι αν και έφερεν την παρθενική αυτή σκυλία των τα πάντα φέροντα Θεών λόγων, αν και ήτον μήτυρα λυθής του Θεού και βασίλισσα πάντων των κτισμάτων ορατώντα και αοράτων, μόλον τούτο ονομάζει εαυτήν δούλην του Θεού». Αυτή είναι η όντως γνήσια ταπείνωση κατά τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, ο οποίος λέγει «Ταπεινόφρον εστί κατά λήθειαν, ως της έχει εν το κρυπτότη άξιον υπερηφανίας και ούχ υπερηφανεύεται». Τέλος, διαφαίνεται η υψίστη αυτή αρετή στην Παναγία από το ότι δεν απέδιδε στον εαυτό της και την δύναμή της ή την αρετή της τίποτα, αλλά όλα στο Θεό. Γι' αυτό και είπε αμέσως μετά ότι «Επίησε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού». Εξαιτίας δηλαδή της δύναμης του Θεού και όχι της δικής της ενάρετης ή καλύτερα θεία ζωής, την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Στον τελευταίο στίχο του Ιρμού, ο Όσιος Ιωάννης καταθέτει το δόγμα των δύο υποστάσεων του Κυρίου, «Ίσονται πατρί και βρωτής δοξάζομεν». Μας προτρέπει να δοξάζουμε αυτόν τον Δεσπότη Κύριο, ο οποίος είναι ίσως με τον Θεό Πατέρα κατά την ουσία ως Θεός και ίσως με τους ανθρώπους κατά την ουσία ως άνθρωπος. Για το πώς δοξάζουμε τον Θεό, μας καταθέτουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες κάποιες κοινές συμβουλές. Πρώτα, με το να μην φρονούμε τα αγίηνα και μικροπρεπή στοιχεία του κόσμου τούτου, αλλά τα του Θεού, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης». Δεύτερον, με την υπομονή μας στους ποικίλους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που ενσκύπτουν στην καθημερινή μας ζωή. Τρίτον, με την τήρηση των εντολών του Κυρίου και γενικότερα του θελήματός του, διότι έτσι, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, δεν προσλαμβάνει κάτι ο Θεός, αλλά τις αγνοούσιν αυτών, δια των θεραπευόντων αυτών, μέγας δεικνύμενος, δηλαδή αποδεικνύεται όντως αληθινός Θεός σε εκείνους που τον αγνοούν, δια των πιστών του δούλων. Και τέταρτον, με την ολοκληρωτική μας αφιέρωση στη διακονία του Θεού. Σημειώνει ο σοφότατος Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς ότι όλα τα μέλη του σώματός μας, όλες οι ψυχικές και σωματικές μας δυνάμεις, όλο το είναι μας, μας δόθηκε από τον Θεό, γι' αυτό και οφείλουμε να το αποδώσουμε για χάρη Του. Δεν ταιριάζει συνεπώς τα πόδια αυτά που είναι δώρα από τον Θεό μας να περπατούν σε οδούς αμαρτωλών. Δεν αρμόζει να χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις μας απερίσκεπτα και να καθίστανται έτσι θηρίδες από όπου εισέρχεται ο διάβολος μέσα μας. Δεν συνάδει να σπαταλούμε όλη τη ζωντάνια και ενεργητικότητά μας σε έργα ασεβίας και αποστατησίας του Θεού. Θα πρέπει να θυμόμαστε συχνά τον λόγο του Αποστόλου των Εθνών, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Χριστούγεννα, αγαπητοί μου, την ημέρα αυτή γεννήθηκε ο προαιώνων Θεός εκ Παρθένου κόρης εν φάτνη των αλόγων, διότι ουκήν τόπος εν το καταλήματι. Ο Κύριος ζητά καθημερινά από τον καθένα μας τόπο για να σκηνώσει. Αυτή είναι η λαχτάρα Του,
κατά τον Άγιο Νικόδημο. Αυτό είναι το πανηγύρι του. Ας δεχόμαστε και εμείς όπως η υπεραγία μητέρα μας το θέλημά του αγωνγίστος με χαρά. Ας προσπαθούμε να προσεγγίζουμε λίγο την απροσμέτρητη ταπείνωση της Παναγίας Θεοτόκου για να ελκύσουμε έτσι το έλεος του Θείου Βρέφους. Τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα δοξάζουμε το Πανάγιον όνομά του σύμφωνα με την προτροπή του Ιερού Δαμασκηνού και θα πλησιάζουμε ή καλύτερα θα μας πλησιάζει όλο και περισσότερο ο Δημιουργός και Πλάστης μας για να δοξάσει και εμάς κατά τον αψευδή του Λόγου στην επουράνιόν του Βασιλεία. Ειν ητίμασε της αγαπός ειν αυτών, πρεσβείες σα υπαρθένου και επιράνδρου Μαρίας της Μητρός του. Αμήν.